Να αλλάξουμε τώρα θέμα, τους λόγους για τους οποίους είναι αντίθετη στην επιχειρούμενη διοικητική ανασυγκρότηση, εκφράζει με ανακοίνωσή της η παράταξη δημοτική αλλαγή του Δήμου Αρταίων. Κάνουν λόγο για κατάργηση της αυτοδιοίκησης και υπογραμμίζουν πως δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία συνένεση στο σχεδιασμό. Η νέα συνένωση Δήμων χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις σημαίνει ουσιαστικά την κατάργηση της αυτοδιοίκησης, υποστηρίζει η παράταξη δημοτική αλλαγή του Δήμου Αρταίων. Εν όψη και της Γενικής Συνέλευσης της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, το συντονιστικό της παράταξης εξέδωσε ανακοίνωση δημοσιοποιώντας τις θέσεις για την προωθούμενη διοικητική αναδιοργάνωση, το λεγόμενο Καποδίστρια 2. Κανένας διάλογος επί της μελέτης του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καμία συνένεση στα σχέδια της κυβέρνησης, είναι το μήνυμα της δημοτικής αλλαγής προς τους αυτοδιοικητικούς και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ. Σημειώνουν πως κανείς δεν μπορεί να συνενέσει γιατί οι προωθούμενες αλλαγές δεν προκύπτουν ως αναγκαιότητα μετά από ουσιαστική αποτίμηση του Καποδίστρια, αναφέρουν στην ανακοίνωση. Διοικητική μεταρρύθμιση σημαίνει τομές και αλλαγές που πρέπει πρώτα να αγγίξουν άλλες δομές πριν φτάσουν στην αυτοδιοίκηση. Γιατί πραγματικά θα μπορούσε να είναι μεταρρύθμιση η μείωση του αριθμού των Δήμων, αν υπήρχε πραγματική αναγκαιότητα με εξασφαλισμένη την κοινωνική συνένεση, αν το κράτος αποφάσιζε την ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με πόρους, αν τακτοποιούσε τις τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι της αυτοδιοίκησης, αν πίστευε στην αιρετή περιφέρεια, αν εφάρμοζε την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, τότε θα μπορούσε κανείς να συνενέσει πως η νέα συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων είναι η διοικητική πράξη που συνιστά μεταρρύθμιση. Και συνεχίζει.